από το μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με αφορμή τις διαπραγματεύσεις της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, για το εμβόλιο του κορονοϊού. Ο πυρήνας της έρευνας είναι η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και των δύο εν ώψη της σύμβασης για την αγορά των εμβολίων της Pfizer. Σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία, αυτή η σύμβαση δεν ήταν αποτέλεσμα ανοιχτού διαγωνισμού και περιείχε διατάξεις που συχνά έδιναν στη Pfizer ακατάλληλο νομικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρουν διάφορα ειδησιογραφικά site. Αυτό ήταν ένα συμβόλαιο αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, δόσεις εμβολίων αξίας τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έμειναν αχρησιμοποίητες. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρνηθεί να αποκαλύψει το περιεχόμενο των SMS και μάλιστα αρνείται την ύπαρξή του. Σύμφωνα με τα όσα γράφει το Πολίτικο, η έρευνα θα επικεντρωθεί σε επιρροή σε δημόσιες λειτουργίες, καταστροφή SMS, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες εναντίον κανενός. Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις βελγικές δικαστικές αρχές στην πόλη της Λιέγης στις αρχές του 2023, μετά από ποινική καταγγελία που υπέβαλε ο Φρέντερικ Μπάλνταν. Αργότερα προστέθηκαν οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, αν και η τελευταία βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης της καταγγελίας της μετά την εκλογική νίκη μιας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τούσκ.